Τι relax ρε φίλε, τι relax ρε φίλε. Λίμπα. Λάουρα! Λίμπακ, λίμπακ. Πίσω Λάουρα, λίμπακ. Λίμπακ, εκεί Λάουρα. Ποιος το έλεγε πάλι το τραγούδι? Ποιος το έλεγε πάλι το τραγούδι? Ο Φετσό το έλεγε. Ναι, ναι, ο Φετσό. Έφυγε. Αυτό πράγμα εννοείται πως μπορεί να τύχει μόνο σε μένα. Το να καθίσω να κάνω την πρώτη μου διαδρομή, που μέχρι και να την κάνω έπρεπε να με προετοιμάσω ψυχολογικά. Πάλι καλά, δεν έχουμε δηλαδή αυτό το 3-2-1 του Σάκη. Είσαι και δεμένος, δόξα τω Θεώ. Αφού τους έχω βάλει και τους ανθρώπους εκεί, τους υπεύθυνους, να τους τσεκάρουν βέβαια, εννοείται. Όχι ότι δεν τους εμπιστεύομαι, αλλά δεν ξέρεις ποτέ. Και πάω να κάνω τη διαδρομή μου και εκεί που πάω να φτάσω, δεν φτάνω ποτέ και ξανακυλάω προς τα πίσω και μένω στη μέση. Λούσε! Ξαναγυρνάει πίσω! Τι θα κάνω, Παναγία μου, εγώ το πάω αυτό, τι θα κάνω. Έλα. Απόλαυσέ το Λάουρα, απόλαυσέ το. Μέσα στη μέση του πουθενά, με την υψοφοβία μου, δεν ξέρω κι εγώ πόσο ψηλά ήταν, να βλέπω ένα κοινό. Ούτε η μαϊμού, δεν ξέρω. Είχα αγχωθεί πάρα πολύ και εκεί που καταλάβαινα ότι θα ξεκίναγα να φρικάρω, γιατί άρχισα να συνειδητοποιώ για το πού βρίσκομαι. Δεν θυμάμαι τι σκέφτηκα για να μην πάθω πανικό. Κάτι σκέφτηκα όμως. Κοίταξα τη θάλασσα. Δεν θυμάμαι. Πραγματικά δεν το θυμάμαι αυτό. Και έπρεπε μετά τον άνθρωπο να έρχεται για να με σώσει.